Υπάρχει έτσι πολύ θετική ανταπόκριση και προθυμία για βοήθεια και κυρίως βέβαια από μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή παιδιά του λυκείου, τα οποία θέλουν να βοηθήσουν εθελοντικά, γιατί μιλάμε για εθελοντισμό, κατασκηνώσεις, συνοδούς, νέα παιδιά τα οποία βοηθούν σε όλες αυτές τις δράσεις μας. Και βλέπουμε ότι σε παιδιά, ειδικά Δευτέρας και Τρίτης Λυκείου που μας επισκέπτονται, υπάρχει έτσι προθυμία και διάθεση να βοηθήσουν. Και πολλοί από αυτούς έρχονται, είναι αλήθεια, συνήθως μετά τις εξετάσεις τους, από το σχολείο, ναι, είτε ως εθελοντές, κυρίως ως εθελοντές, γιατί και ως συνοδοί στις κατασκηνώσεις, ουσιαστικά εθελοντές θεωρούνται. Να ρωτήσω γενικά, οι εθελοντές, πόσοι έχετε ουσιαστική υποστήριξη από εθελοντές? Υπάρχει, βέβαια το διάστημα αυτό τώρα, των 2-2,5 χρόνων, είναι αλήθεια ότι... Δυσκόλεψε πολύ. Πάρα πολύ. Τώρα θα ξεκινήσουμε από την αρχή. Την προσέγγιση. Έτσι ώστε, μπράβο, να καλέσουμε κόσμο και για να έχουμε βοήθεια. Και δεν είναι μόνο αλλά βοήθεια σε πρακτικά ζητήματα, αυτό είναι το λιγότερο θεωρώ, περισσότερο είναι η επικοινωνία, η επαφή και η αλληλεπίδραση με τα ίδια τα άτομα, τα οποία ενθουσιάζονται με όλο αυτόν τον νέο κόσμο. Πολύ συνομήλικοι, ναι. Πολύ σημαντικό. Θέλει πάρα πολύ την επικοινωνία. Και, πολύ σημαντικό, φαντάζομαι και για την εξέλιξή τους. Έτσι, ναι. Η συνύπαρξη πάρα πολύ. Φαντάζομαι για τον αθλητισμό που λέτε, γι' αυτό τον έχουμε βάλει πλέον στα σχολεία ως υποχρεωτικό μάθημα. Γιατί άμα δεν καλλιεργηθεί αυτό από πολύ νωρίς, κατά τη γνώμη μας, μετά είναι αργά. Δηλαδή για να μπουν οι βάσεις από πολύ νωρίς σημασία της κοινωνικής προσφοράς και του προσφέρειν γενικότερα.